Γύρισμα 452, take 1. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ροζ μάγειρα. Έχω μαζί μου τη μια ωραία. Σήμερα θα μαγειρέψουμε την πιο χριστουγεννιάτικη συνταγή. Μαγειρέψουμε μελέτα. Δεν ξέρω να γυρνάω μελέτα. Εγώ ξέρω. Ναι, εσύ θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Στον γι' αυτό είμαι. Ναι, στον αέρα. Είμαι ο αέρας. Ξεκίνα, ξέρεις, να κάνεις ομελέτα. Πώς κάνεις στο χωριό σου εσύ ομελέτα χριστουγεννιάτικη? Μπορούμε να βάλουμε λίγα σπρίγκλες. Και να έχει χρώμα. Αλάτι και πιπέρι. Τέλειωνε! Πρέπει να ξεκινήσουμε τα αυγά. Πρέπει να τα σπάσεις. Ξέρεις να σπάσω αυγό. Ομελέτα και έρχεται. Καλό μελέτα. Άλλα λογοπαίγνια από πίσω με μελέτα. Ομελέτα μας έχεις κάνει. Πολύ καλό. Γράψτε όλοι στα σχόλια. Σπάς το! Τα ομελέτη! Τα ομελέτη, δα! Έλα να πας και να το βάλεις στο πόδι. Κολόν. Ρε μαλάκα, πονάει! Πω! Αλήθεια, πονάει! Ναι, ρε μαλάκα! Σπάς το εδώ πάνω! Πω, που πόνεσαι αυτό, ρε! Ο χρόνος κάνει πλίτσι πλίτσι! Ρε φίλε, σήμερα τα πήρα τώρα, μην μου λες ότι τα έχω χαλάσει. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαν περάσει 2 εβδομάδες. Τώρα αυτά... Ωμα! Πλην τις πιπεριές, πλην τις. Τώρα πετάμε εδώ. Όχι! Μαλακία έκανες με την πιπεριά. Πάσε τα αυγά εκεί. Όλα. Ναι. Αποστήρωσες, ε. Ναι, ναι. Αποστηρωμένη. Με νεράκι. Σίγουρα είναι καλά. Ναι, ρε, τι αυγά είναι, ρε. Μαλακά, τι θες να είναι τώρα, μα τρελάνει. Σημερινά αυγά είναι. Εγώ στο χωριό μου στην Κρήτη θα παίρνω από το κοτάσι, αλλιώς θα το τρώω. Δεν είμαστε εδώ στο χωριό σου τώρα, οπότε θα τα φάμε εδώ. Εντάξει, φτάνουν. Ένα ακόμα. Είσαι μαλάκας! Ήταν ένα παιχνίδι με τον Πολάκη. Έχει κάτι μαύρο εδώ μέσα. Μια χαρά είναι, γλύψτο. Οχ, το έβγαλε. Αντρικό, ε. Αντρικό θα να το γλύψεις. Ισχύει όντως. Πιπεριά τώρα. Κόψιμο. Την κόβω εγώ. Εσένα σε έχει πιάσει κόψιμο. Στολίσαμε σήμερα και... Κάνε λίγο στην άκρη. Ο κομματάκιας. Έτσι, αυτό δεν το τρώω. Γιατί? Δεν είναι καλό. Τι λες ρε μαλάκα, όλη η πιπεριά δεν είναι καλή. Μην κόψεις κανένα δάχτυλο, ε. Ναι. Ω, τα κόβει τα δάχτυλα, το βλέπω εγώ να γίνεται η μαλακία. Θα ρίξω κασεράκι εγώ τώρα, ε. Μη όχι το τυρί, μη ρίξει το τυρί κάτω. Όχι, ρε, όχι, ρε, δεν θα πέσει το τυρί κάτω. Το τυρί είναι ιερό. Να το, ορίστε μας, ορίστε. Το τυρίς, εγώ είμαι αυτός. Ω, πάρ' το τώρα, αλλά τώρα θα ρίξω αλατάκι. Να σου κάνει, θα το κάνεις λίστα και μετά δεν θα πρόκειται και πεινάω εγώ, δεν έχω φάει τίποτα. Να ανακοινώσω σε αυτό το σημείο ότι θα βγάλουμε χριστουγεννιάτικο τραγούδι κάποια στιγμή εμείς. Μπορεί να έχει πάει Ιούλιος, αλλά θα το βγάλουμε. Για του χρόνου, ξέρω εγώ. Παίζει τώρα, χόρεψε. Like, θα το φτάσουμε. Κάντε όλοι like και subscribe αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Θέλω να φτάσουμε 5.000 likes σε αυτό το βίντεο. Πράσινη πιπεριά, μπράβο. Δείτε πώς ανοίγει την πιπεριά έξυπνα, δείτε με το χέρι, πλά. Μέσα, μπαπ. Με τον νύχι, με τον νύχι. Θες να φας και λόγω γιατί. Έβαλε δάχτυλο στην πιπεριά. Περίμενε, ρε κόλλησε. Είδες. Καλό, ε. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω να τηγανίζω τις πιπεριές εγώ, ε. Ναι, ναι. Τι, δεν θα τις τηγανίσω λίγο. Τι, ομές θα τις φάμε. Ναι, ενώ τα λαχανικά μπαίνουν πάντα τελευταία για να κρατήσουν τα θρεπτικά συστατικά τους. Ναι, okay. Όχι. Λιγότερη δουλειά για μένα. Κρατήσεις τα θρεπτικά συστατικά. Σαν πολύ δεν αργείς τώρα εσύ όμως εκεί. Θέλεις να κόψεις εσύ το ζαμπόν. Ναι, ο ζαμπόν. Έχεις κάνει στρατό. Έχω να μαγειρέψω 10 χρόνια. Damn! Όταν ήμουν φοιτήτρια και πίναγα. Δεν μαγειρεύεις τώρα. Ο Βαραγγελίας. Θα σου πω ένα χρόνο το να μαγειρέψω, γιατί χαλάω περισσότερη ώρα να μαγειρέψω. Ο Βαραγγελίας, πάρτονα. Ο Βαραγγελίας. Νομίζω πάντως, πρέπει να τα τσιγαρίσω. Ναι, αυτά λίγο. Τα σαλαμάκια θέλουν λίγο. Ωραία, άρα τσιγαρίζω λίγο. Ναι. Ωραία, ο τσιγάρις μας. Μπράβο. Μύρε. Ποιος είμαι, ρε μαλάκες. Ποιος είμαι, ρε μαλάκες. Ποιος είμαι. Δε, σ' άρεσε! Η ομελέτα δεν γίνεται με πατάτες. Όχι, ποιος βάζει πατάτες στην ομελέτα, ρε. Αλήθεια, βάλε το τέτοιο. Περίμενε, ρε. Περίμενε, το σαλαμάκι πρέπει να κόψουμε και να βάλουμε τώρα. Ναι. Να αρωματιστεί κι αυτό. Ναι. Για περίμενε. Εσύ μαγειρεύεις γενικά. Εγώ. Ναι. Δεν με βλέπεις εδώ. Κάθε εβδομάδα έχω γύρισμα μαγειρικής και μαγειρεύω εδώ με τους καλεσμένους μου. Ορίστε μας, πάρε και σαλαμάκι. Πάμε καλό παιδί. Θα πάμε copyright claim. Ναι, η Φαντής. Έλα να βάλουμε τώρα. Πω, ωραία, ε. Τώρα.
Τώρα βάλτο! Τώρα αυτό θέλει λίγο ανακάτεμα. Ένα καλό βγαίνει όμως. Ναι, ρε, top θα είναι. Πιπέρι δεν ρίξαμε. Okay. Κάτσε να ρίξω λίγο τώρα. Τόσο, ίσα. Δεις. Άκουρε, άκου να δεις την τεχνική τώρα. Κάθε φορά που ψήνεται, το φέρνεις έτσι, παπ. Τι λες, ναι, και πας. Όχι, θα το δεις. Εμπιστεύσουμε. Εμπιστεύσουν την τέχνη του μάγειρα. Δεν σε εμπιστεύομαι, έχω δει τα προηγούμενα επεισόδια. Πολύ ωραία βγήκαν. Άκου να δεις τώρα εδώ, μαγειρεύεται αυτό. Όχι, αυτό θα μαγειρευτεί πολύ ωραία. Άκου τώρα, αυτό τώρα το αφήνουμε έτσι να ψήνεται. Το ξεκολλάμε και λίγο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Υποθετικά, αν δεν είσαι pussy boy, σαν εσένα, αφήνεις και λίγο ζουμάκι και το τυλίγεις. Δεν αφήνουμε. Δεν θέλεις. Εντάξει, για να είναι λίγο πιο ζουμερή η ομελέντα. Δεν θέλεις εσύ όμως. Okay. Πώς τη γυρνάμε τώρα. Λοιπόν, άκου, περίμενε. Λοιπόν, θα τα κάψουμε όλα εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Τώρα υποθετικά αυτό είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Ναι. Τι περίμενε. Ναι, σιγά που θα το φάω έτσι, θα το γυρίσουμε οπωσδήποτε. Ωραία, λοιπόν, οκ, περίμενε. Δεν γυρνάει τώρα αυτό. Θέλω να το πετάξω στον αέρα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το πετάξω στον αέρα, παιδιά, όχι. Εγώ, ξέρω. Ναι, γι' αυτό είμαι. Ναι, παιδιά, θα σπάσει η ομελέτα. Αυτό που μπορείς να κάνεις τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι να την διπλώσεις και να ψηθεί από μόνη της μετά από μέσα. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Πώς τη έτσι, πώς θα ψηθεί άμα την κάνεις κίκλι. Έτσι, λοιπόν, περίμενε. Δεν το σκέφτηκες καλά, μάλλον. Εντάξει, γιατί δεν ψήνεται. Ρε, με το πιάτο έλα να το κάνουμε. Έσπασε. Έσπασε, παιδιά. Είχαμε μία αποτυχία. Ωραία. Πάντα έτσι καταλήγει η ομελέτα, γι' αυτό δεν κάνω ποτέ. Πω, πολύ καλό μέλλεται. Βάζει λίγο έτσι τυράκι. Α, για να ενωθεί κιόλας. Μπράβο, ναι, αν λιώσει τώρα αυτό θα ενωθεί. Πολύ ωραία, ε, η ομελέτα μας. Νονι! Τι, μου αρέσουν τα λαχανικά. Τι είδα μόλις, μαλάκα. Νομίζω ότι έσπασε τα δόντια της γιαγιάς. Μπορώ να φάω κρεμμύδι και έτσι. Και λεμόνι. Το κρεμμύδι μου αρέσει. Είμαστε έτοιμοι, θεωρώ. Κάτσε, γιατί δεν χωράει. Πολύ ωραία, χώρεσε. Φαίνεται χάλια, αλλά πιστεύω και αισθητικά θα είναι πολύ καλό τώρα το αποτέλεσμά μας. Παίρνω πιρουνάκια, πάρ' το πιρουνάκι. Ας κρίνουμε την ομελέτα μας για αρχή εμφανισιακά. Εμφανισιακά νομίζω πως παίρνει ένα... 2. 5 στα 10. 5 ρε μπρο. Κοίταξε, το 10 στα 10 είναι τέλεια ρε μπρο, άρα θα πάρει το μισό. Έχει σχήμα. Πού έχει το σχήμα, πρέπει να είναι στρογγυλό. Στρογγυλό είναι περίπου, αν το κόψω και λίγο βγαίνει στρογγυλό. Οπότε εμφανισιακά εγώ βάζω ένα 5, εσύ πόσο βάζεις, 5 στα 10. 2 στα 10, αλλά πάμε να δοκιμάζουμε γεύση τώρα. Τρώλετε. Λίγο αλάτι το θέλει, ναι. Οπότε θα βάλουμε λίγο αλάτι έως πολύ εδώ πέρα. Λίθα θα το κάνω. Γιατί μου αρέσει αυτό. Ωραίο, ε. Καλό είναι, εγώ θα το φάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μια ώρα που μας μαγείρεψες ομελέτα. Ναι, νιώθω ότι δεν είπα τίποτα, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Έδειξαν τα πάντα οι τεχνικές σου. Είμαι επαγγελματίας. Μαγείρισα. Ποιος θες να είναι ο επόμενος καλεσμένος? Ξέρω ότι ο Θέμης κάνει πολύ ωραίες φακές. Φακές. Θέμη, έλα για φακές. Σε περιμένω εδώ να μαγειρέψουμε φακές. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.